Ο Γκουαρντιόλα για μένα είναι ανύπαρτος στους μεγάλους τεχνικούς παγκοσμίως που βγήκανε. Ναι. Το πρώτο δίδαγμα από όλους ήταν φτιάχνω άμυνα και από την άμυνα κυνηγάω να πάρω τα πάντα. Πρωταθλήματα, πρωταθλητριών, Ευρώπης, όλα. Ο Γκουαρντιόλα παίζει ένα ποδόσφαιρο, δηλαδή κάνει εσύ 7 γκολ, ας κάνω εγώ 6, είμαι ευχαριστημένος, ας έχασα. Ναι. Δεν παίζεται έτσι. Ο Γκουαρντιόλα δεν μπορεί να πάρει ποτέ πρωταθλητριών Ευρώπης έτσι που βγαίνει. Είναι απαράδεκτα. Ναι. Δεν επιτρέπεται δηλαδή, αυτός ο προπονητής δεν παίζει άμυνα με τίποτα. Δεν έχει άμυνα, δεν υπάρχει. Δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται, πολύ ωραία. Οπότε πώς θα επιβιώσεις. Ο νόμος στο ποδόσφαιρο πάει. Θα κλείσει τους χώρους και από εκεί θα πας να κάνεις τον γκολ εσύ. Θα κλείσει τους χώρους. Και ιδίως όταν έχει ο άλλος την μπάλα. Τους χώρους δεν τους κλείνεις με το να πεις φεύγω μπροστά, μένω με τρεις πίσω, έρχομαι και όσοι προλάβετε να κλείσουν. Μου φτάνουν οι τρεις. Βέβαια. Ναι. Κλείνεις μαεστρικά. Δένεσαι, μπαμ, του κολλάς τον γκολ, έλα πάνω. Του πετάς τροφή να φάει, μπαμ, του βγαίνεις, του κολλάς και το δεύτερο, τον στέλνεις. Ναι. Ο Γκουαρντιόλα δεν έχει τέτοιο. Δεν ασχολείται. Γκουαρντιόλα αυτό που λέει και τον έχω δει και μπάλα, τι να, δηλαδή άμα μου έλεγες τώρα σου βάζω τα ειστήρια όλα, να πάω να τον δεις, τι να απαντήσει. Τι να προπονητής, τίποτα. Τι θα κερδίσεις σαν προπονητής από τον Γκουαρντιόλα. Τίποτα. Τίποτα, ναι. Τίποτα. Για μένα. Ναι. Προσωπικά. Και...